έχω δύο συγχωριστικούς αριθμούς να πω. Έχω να πω ότι μία στις 8 γυναίκες κάποια στιγμή στη ζωή της θα αποκτήσει καρκίνο του μαστού, θα διαγνωστεί με καρκίνο του μαστού. Και να πω ότι στην περίπτωση που ο καρκίνος διαγνωστεί και αντιμετωπιστεί πριν, αρκετά νωρίς, πριν ακόμα μπορεί να ψηλαφιθεί σε προκλινικό στάδιο, είναι 98% η άσκηση. Ότι η μαστογραφία πρέπει να γίνει πλέον δωρεάν για όλες τις γυναίκες. Να μπορεί να ελέγχουν τον εαυτό τους κάθε χρόνο. Είναι πολύ σημαντική για μας, γιατί και στο παρελθόν τον μήνα αυτό κάναμε εκδήλωση, όπως είχαμε κάνει την ψηφιακή μαστογραφία που είχε πληρώσει λέσεις σε πολλές γυναίκες γνωστούς, γύρω στις 120 γυναίκες είχαν επωφεληθεί από αυτό το πρόγραμμα, το οποίο ήταν πολύ πετυχημένο και μας ζητούν. Ότι έτσι ένα πολύ σημαντικό μήνυμα για όλες εμάς τις γυναίκες. Η Αέλια ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα και επισκέφθηκε και την ΚΟΜΕ, πρωτοβουλία της λέσχης Lions Co. Ιπποκράτης. Με χαρά και με αίσθημα ευθύνης η Επιτροπή Ποιότητας Δήμου ΚΟ ενέκρινε ομόφωνα αυτό το αίτημα και γι' αυτό βρισκόμαστε κι εμείς εδώ, να δείξουμε ηθικά τη στήριξή μας σε αυτή την εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κόσμου. Αέλια σημαίνει δύναμη εκπορευόμενη από τον ήλιο, που ο ήλιος είναι η ζωή, είναι η χαρά, είναι το φως. Αυτό είναι το μήνυμα, ότι στο τέλος το καλό νικάει. Και όπως είπε και η συνάδελφος Σταματία Κανταρζή, όλες οι γυναίκες πρέπει να το έχουμε αυτό μέσα μας. Είμαστε μαχήτριες και θέλουμε και τη συμπαράσταση και του ανδρικού φίλου. Οι άντρες, σύντροφοι, οι πατεράδες. Άρα λοιπόν το μήνυμα της σημερινής ημέρας είναι η ελπίδα για την υγεία στον κόσμο και να σταθούμε δίπλα σε αυτές τις γυναίκες. Ευχαριστώ πολύ. Thank you.